Μια φορά λέει, ο διάβολος έκανε παράπονο ότι γιατί με κατηγορούν οι άνθρωποι. Επίσης στη μητέρα του, ας πούμε, το διαβολάκι το μικρό, και έκανε παράπονο ότι μα εγώ τι κάνω, ας πούμε. Ένα μικρό πράγμα, ας πούμε, ένα μικρό διαβολάκι, τι κάνω και όλοι οι άνθρωποι τα έχουν μαζί μου και με καταργούνται και με βρίσκουν και ό,τι παντού φταίω εγώ. Αφού εγώ δεν κάνω και. Κοιτάξτε, μπορεί να κάνω και μερικά λάθη. Κοιτάξτε στην αγκαλιά τη μάνα του, λέει τώρα, έκτοτε. Και το είχε μάθει στην αγκαλιά του, η μητέρα του. Διάβολο και η μάνα του, ας πούμε, έτσι. Και αυτό. Εκεί την ώρα, λέει, είχε ένα πάνω στη σκάλα που πογιάντιζε. Και την ώρα που έλεγε ο διάβολο αυτά τα πράγματα, πήρε την ουρά του, την τήληξε βασιστικά, την τράβηξε ο μικρό, και να τον άνθρωπο κάτω, και άρχισε να βγαστημάχει ώστε να βρει τον διάβολο. Και λέει, μα να στορίστε. Τι είχαμε εγώ τώρα, σαν ήμουν εδώ στην αγκαλιά σου, και έπεσε ο άλλο που τη σκάλα, και φταίω εγώ. Του λέει, εσύ είσαι με στην αγκαλιά μου, αλλά η ουρά σου φτάνει μέχρι εκεί κάτω. Δηλαδή, πολλές φορές, εμείς παριστάναμε τους αθώους, ότι εγώ τι έκανα σαν ήμουν σπίτι μου και άρχισε άλλη να με βρίζει από απέναντι. Καλά, είσαι σπίτι σου και τώρα μπορεί να μην είχαμε τίποτα, να δούμε τι είχαμε σε άλλες ώρες ή τι είπες ή ξέρω εγώ, να δούμε τι έτσι να τόσο τα καλακαθούμενα να τις έστρεψε και να αρχίσει να φωνάζει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Η υποκριτική μετάνοια είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πάντοτε να θεωρείς ότι εσύ δεν φταίσαι σε τίποτα, φταίει πάντοτε ο άλλος άνθρωπος, εσύ δεν έκαμε ποτέ σου κάτι, και όταν ακόμα ζητάς συγγνώμη από τον άλλο, να μην αισθάνεσαι ότι φταίεις, αλλά το λες μόνο και μόνο για να αναπαύσεις τον άλλον, ας πούμε, ή για να σταματήσεις τον κακό, ή γιατί δεν σου συμφέρει να σε τσακωμένος με τον άλλον άνθρωπο. Απομάκρυσης του πένθους. Βέβαια, όταν δεν μετανοείς σωστά και μέσα σου, ας πούμε, είσαι πάντα δικαιολογημένος, δεν πρόκειται ποτέ να κλάψεις για τις αμαρτίες σου. Κλαίει για τις αμαρτίες του ο άνθρωπος, ο οποίος καταδικάζει τον εαυτόν του και λέει, εγώ φταίω, Θεέ μου, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω για τις αμαρτίες μου, εγώ φταίω για ό,τι έγινε, εγώ αναλαμβάνω πάνω μου το βάρος της ενοχής μου. Δεν φταίει απολύτως κανένας. Εγώ φταίω για όλα. Αυτός ο άνθρωπος βοηθά το πένθος, δηλαδή αυτή την πνευματική κατάσταση, η οποία με την προσευχή ήστανε μπροστά στον Θεό και ζητά άφηση των αμαρτιών του. Είναι εχθρός της εξομολογήσεως η πονηρία. Είναι εχθρός της εξομολογήσεως, διότι ακριβώς δεν παραδέχεται το κακό που έκαμε. Και σου λέει, και τι να εξομολογηθώ εγώ, τι έκαμα. Θα εξομολογηθεί ο άλλος που έκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έκανα ποτέ μου τίποτα, αλλά δεν έχω ανάγκη να εξομολογηθώ. Γιατί η πονηρία διαβάλλει μέσα του όλες τις καταστάσεις και τον δικαιώνει. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν είναι ένοχος. Και έτσι δεν χρειάζεται να είναι ποτέ, να εξομολογείται ποτέ. Τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους. Όπως είπαμε, έτσι. Η πονηριά είναι τακτική αυτό που ακούει τη γνώμη του. Είναι πρόξενος ηθικών πτώσεων. Γιατί είναι πρόξενο ηθικό πτώσιο, δηλαδή ο άνθρωπος, ο πονηρός, πέφτει στις αρχικές αμαρτίες, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Γιατί? Διότι η πονηρία είναι γέννημα της υπερηφανίας. Και η υπερηφάνεια είναι μητέρα της πορνείας, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κάπαλου. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, εγκαταλείπεται από τον Θεό και συντρίβεται. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος τον σκεπάζει χάρη του Θεού. Και έστω και αν πέσει ο ταπεινός άνθρωπος, δεν θα συντριβεί. Και όταν πέσει ακόμα, σηκώνεται και με ταπείνωση, με μετάνοια ζητά από τον Θεό συγγνώμη και τον περιθάλπει η Θεία Χάρης στις πτώσεις του. Ο υπερήφανος, όταν πέφτει, συντρίβεται. Γίνεται χίλια κομμάτια. Δεν επιδέχεται την παρηγορία της μετανοίας της Θείας Χάρης. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να συνεργαστεί η υπερηφάνεια με τη χάρη. Και κάπου αλλού λέει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Όχι απλώς ο Θεός δεν θέλει τους υπερηφάνους, όχι απλώς δεν συνεργεί στους υπερηφάνους, αλλά αντίσταται στους υπερηφάνους. Φανταστείτε λοιπόν να πάει να κάνεις κάτι και όχι απλώς ο Θεός να μένει να μαζί σου, όχι να μην ευλογεί ο Θεός το έργο σου, αλλά να είναι αντίθετος ο Θεός από το έργο σου. Να αντιτάσσεται ο Θεός σε σένα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή ο Θεός είναι εχθρός σου πλέον. Εάν ο Θεός αντιτάσσεται στον υπερήφανο, πού μπορεί να σταθεί υπερήφανος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να συντριβεί, να γίνει χίλια κομμάτια. Γι' αυτό η πονηρία είναι αιτία σαρκικών πτώσεων.
Ο πονηρός άνθρωπος πέφτει. Και αυτό βλέπει βέβαια με φιλανθρωπία Θεού, διότι αυτό το σκεύος της πονηρίας δεν θεραπεύεται παρά μόνο εάν το σπάσεις. Η καρδιά αυτή δεν επιδέχεται θεραπεία, θέλει σύντριμμα. Γι' αυτό λέει κάπου ο ψαλμός, καρδία συντετριμένη. Πρέπει να σπάσει αυτή η καρδιά. Δεν παίρνει από φάρμακα. Δεν είναι μια αρρώστια που απλώς με ένα-δυο αντιβιωτικά, ξέρω εγώ, με ένα-δυο φάρμακα πνευματικά θεραπεύεται. Όχι. Πρέπει να σπάσει, να γίνει χίλια κομμάτια και να ξαναγίνει εκ της αρχής. Καρδία καινή, λέει ο Θεός, θα σας δώσω. Αφού πλέον συντριβεί η παλιά η καρδία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε στην προσευχή του, «Κύριε, σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη, την καρδιά μου την τυφλή, την σκληρή, σπάς την, κάμε τη χίλια κομμάτια». Αυτό που λέγαμε άλλη φορά για το τι σημαίνει σκληρότηση της καρδίας που γεννάται από την περηφάνεια, την πονηρία και όλα αυτά, και δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σπάσει αυτή η καρδιά. Και πώς σπάζει η καρδιά του ανθρώπου? Μέσα από τις πολλές δοκιμασίες, τις λήψεις, τις πτώσεις, την αντίσταση του Θεού σπάζει ο άνθρωπος. Αυτό είναι σωτήριο. Εάν εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος συντρίβεται, μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά τη συντριβή του, τότε πράγματι γίνεται σωτηρία η συντριβή. Εάν δεν την αξιοποιήσει, δυστυχώς μπορεί να φτάσει ακόμα μέχρι το έσχατο όριο της καταστροφής και της σωματικής και της ψυχικής. Η πονηρία λοιπόν είναι εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων. Αφού δεν πιστεύεις ότι έπεσες, πώς θα θελήσεις να σηκωστείς, αφού νομίζεις ότι πάντα είσαι όρθιος? Αντιμετώπιση των ύβριων με φαινομενικό χαμόγελο. Δηλαδή σε βρίζει ο άλλος και εσύ, για να μην καταλάβει κανένας ότι πειράζεσαι, ας πούμε, ή να μην δείξεις το άλλο ότι ξέρεις με πληγώνεις, χαμογελάς. Ας πούμε, όμως σε βρίζει φαινομενικά. Μέσα σου βέβαια είσαι, λες τον αριστερό σου κάμω, ας πούμε, βράζεις μέσω των καταπίζονταν, αλλά εξωτερικά χαμογελάς, φαίνεσαι ευγενής, ξέρω εγώ, δείχνεις καλό πρόσωπο στους άλλους ότι, ας πούμε, εγώ δεν, αυτά τα πράγματα δεν με αγγίζουν, δεν με ξέρω εγώ, αλλά ήδη του κατέστρωσες του άλλου τον τρόπο που θα τον καταπίσει ζωντανόν. Έτσι. Δεν στάσου και σε φτιάξω εγώ, δύο λεπτά να δεις τι σου έχω ετοιμάσει. Ένα λάκκο να σε ρίξω μέσα, ενώ όταν σου λέει άλλος, ξέρω εγώ, τις ύβρις του ή τα παράπονά του, εσύ τα αντιμετωπίζεις με χαμόγελο. Σκυθροπόδης ανόητη και αφύσικη και ευλάβεια επίπλαστη. Χωρίς λόγο και αφύσικα και, μπορεί να πούμε, επίπλαστα, παριστάνεις τον ευλαβή για λόγους δικούς σου, για λόγους που εσύ θέλεις να ερμηνευτούν με αυτόν τον τρόπο. Και τελειώνει ο Άγιος, ζωή όμοια με τον δαιμόνων. Η πονηρία λοιπόν είναι ζωή όμοια με τους δαίμονες. Γιατί ο Χριστός είπε, αλλαρίσαι εμάς από του πονηρού, και εννοούσε τον διάβολο. Και είπε για τον διάβολο ότι είναι πονηρός. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος εγκορπώθηκε την πονηρία, ζει ζωή όμοια με τον διάβολο. Όλα μέσα του είναι διαβολικά. Και τι σημαίνει διάβολος? Αυτός που διαβάλλει το έργο του Θεού. Ο Θεός είπε αυτό το πράγμα στους πρωτοπλάστους, επήγε ο διάβολος και είπε ότι όχι, δεν είναι έτσι όπως σας είπε ο Θεός, είναι άλλος πως. Εγώ να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό που σας είπε ο Θεός. Επειδή δεν θέλει να γίνετε θεοί. Εδιέβαλεν τον λόγο του Θεού με τη δική του πονηρία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο πονηρός διαβάλλει και αυτός τους λόγους του Θεού, τους λόγους, τα πάντα, ό,τι είναι μέσα του, ό,τι είναι γύρω του, ό,τι είναι, ό,τι ακούει, ό,τι βλέπει, ό,τι είναι, υπάρχει γύρω του, το διαβάλλει και το μεταφράζει με δικών του τρόπων. Αυτό λέγεται πονηρία. Αυτό πώς θεραπεύεται? Δύο λεπτά μόνο θα σας. Θεραπεύεται με την ταπείνωση. Θεραπεύεται πρώτον με τον άνθρωπο να μην πιστεύει σε αυτά τα οποία, να μην πιστεύει απόλυτα στους λογισμούς του. Να βάζει πάντα ένα ερωτηματικό, όπως είπαμε. Να λες, μήπως έχω άδικο, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως πιστεύω εγώ. Και να ρωτάει κανείς. Να ρωτήσει και άλλους ανθρώπους. Ρωτά άλλους πνευματικούς ανθρώπους, ρωτά έστω και άλλον οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό το πράγμα που έκανα είναι καλό, άραγε. Καλό επίησα που αντιμετώπισα έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ταπείνωση. Λοιπόν, και δεύτερον, πάντοτε ό,τι συμβαίνει λυπηρό στη ζωή μας, λένε οι πατέρες, θες το σφάλμα επάνω σου και προσδόκα πειρασμό να σου σκάσει την αναπνοή σου. Ό,τι συμβαίνει γύρω σου, μην βγάζει τον εαυτό σου έξω.
Δεν είσαι πάντοτε αμέτωχος των κακών. Φταίεις και εσύ. Και να το λέμε αυτό το πράγμα. Έγινε ένα πρόβλημα σπίτι μου, με τον άντρα μου, με τον συνάδελφό μου, με τον διευθυντή μου. Καλά. Φαινομενικά ένας δικαστής μπορεί να μου πει ότι είσαι αθώος εσύ και δεν φταίς καθόλου. Αλλά πνευματικά δεν είναι έτσι. Κάπου φταίω και εγώ. Κάπου είμαι και εγώ ένοχος για να γίνει αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που αναλαμβάνω πάνω μου και εγώ βάρος ευθύνης και ενοχής, σημαίνει ότι μπαίνω στη διαδικασία της μετανοίας, στη διαδικασία της ταπεινώσεως. Και αλλάζουν τα δεδομένα πλέον και βλέπω και τον άνθρωπο και τα άλλα με έναν άλλο βλέμμα. Και όταν έρχομαι να βρω τις διαφορές με τον άλλον άνθρωπο, δεν κρίνω τον άλλον άνθρωπο, ούτε πάω να τον διορθώσω τον άλλον άνθρωπο. Και όταν πάω να συνδιαλογώ με τον άλλον, λέω δεν πάω να πω ότι πού φταίεις εσύ, αλλά πάω να δω πού φταίω εγώ. Και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σωστή συνδιαλλαγή. Από τη στιγμή που αφήνεις το δικό σου σφάλμα και πάει να διορθώσεις το σφάλμα του άλλου, τότε δημιούργησες όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει καυγάς και να μην σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Όλα αυτά σταματούν από τη στιγμή που ο άνθρωπος πει ότι εγώ φταίω, έχω και εγώ ευθύνη και να κοιτάξω να διορθώσω το δικό μου εαυτό. Και να φύγουμε από την απόλυτη πίστη στους δικούς μας λογισμούς. Αρχίζει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Συνεχεία, μέσα από την προσευχή, από το πένθος, από τη μετάνοια, μέσα από όλη την πνευματική σου της Εκκλησίας, σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά μας, καθαρίζει ο νους μας και ο άνθρωπος ξαναεπιστρέφει στην απλότητα, στην ακεραιότητα. Έτσι, όπως τον έπλασε ο Θεός, είναι αυτό το οποίο ο Χριστός, ότι πρέπει να στραφείτε και να γεννείτε όπως τα παιδεία για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το παιδάκι βλέπεις, είναι απλό, όπως βλέπει έτσι κρίνει. Ό,τι του λες το πιστεύει. Το δέχεται με απλότητα. Μιλάμε απλότητα, ακούει με απλότητα, συμπεριφέρεται με απλότητα. Έτσι μόνο μπορεί να μπει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών.